Εδώ είμαστε και πάλι και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Μπίτζιο. Κύριε Μπίτζιο, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κύριε Μπίτζιο. Καλημέρα, είναι και η Μαρίνα εδώ μαζί μας. Κύριε Μπίτζιο, είχαμε δει πριν καιρό, όταν είχε γίνει κιόλας οι καταστροφές στην Κορινθία, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, περιμένουμε και για καινούριο κυκλώνα και δεν υπήρχε πρόληψη όπως είχε αναφερθεί τότε και τώρα πρέπει να υπάρχει. Είχαμε δει ότι είχατε αναρτήσει κάποια πράγματα που ζητάγατε από Δήμο και Περιφέρεια. Μάλιστα, είχα κάνει δύο αιτήσεις προς το Δήμο και την Περιφέρεια. Η Περιφέρεια ήδη ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα από την Πέμπτη. Έστειλε μηχανήματα. Mm-hmm. Καθαρίσαμε το ρέμα Ξηδιάς, Καρκανά. Έχουμε ξεκινήσει, πιστεύω και σήμερα να τελειώσουμε. Και Ξερόκαμπο. Τα τρία ρέματα αυτά. Να μας πείτε λίγο, επειδή ο καθένας πρέπει να αναλάβει ένα δικό του κομμάτι. Από την Περιφέρεια είχαμε ζητήσει τον καθαρισμό των ρεμάτων. Από το Δήμο τι είχαμε ζητήσει ακόμα περιμένουμε? Την αγροτική οδοπία για τους αγρότες που θα πάνε για ελιές και γενικά. Μάλιστα. Η ανταπόκριση... Περιμένουμε το Δήμο. Δεν έχουμε... Με έχουν ενημερώσει για αυτή τη εβδομάδα ότι θα έρθει το γκρέιντερ. Και πιστεύω τώρα μέχρι Τετάρτη πιστεύω να έχουν... Είναι τώρα και που κάνω το καινούριο, τα καινούργια καιρικά φαινόμενα που πάνε για τον ΟΡΕΣ, όσο λένε αυτό είναι τώρα το καινούργιο. Τον ΟΡΕΣ, τον ΟΡΕΣ. Τώρα δεν ξέρω, άμα καλύτερα να περιμένουμε μέχρι Τετάρτη Πέμπτη για να μην ξανακαταστραφούν οι δρόμοι, αυτοί οι αγροτικοί δηλαδή με το κρέιτερ. Παρ' όλα αυτά, ας πάμε τώρα στο έργο της Περιφέρειας. Είπαμε ότι τα ρέματα που θα καθαριστούν να τα ξανανομάσουμε λίγο στον κόσμο, ώστε να ξέρει ακριβώς τι γίνεται στο χιλιομόδι. Εμείς θέλαμε να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση πάλι τέτοιων καιρικών φαινομένων. Τα ρέματα δεν περίμενα τόσο γρήγορα η Περιφέρεια να τα αποκριθεί. Ήταν τόσο άμεση, ώστε είμαστε έτοιμοι σε οτιδήποτε. Εντάξει, όχι και... Βεβαίως, εννοείται. Τα καιρικά φαινόμενα, τα κρέα είναι καιρικά φαινόμενα. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε για να κάνουμε μια πρόληψη της προκοπής. Αυτό, να είμαστε έτοιμοι όσο μπορούμε. Τώρα θέλουμε άλλο ένα, αλλά δύο θέλουμε να καθαρίσουμε. Ακόμα και πιστεύω είμαστε έτοιμοι στην περιοχή εδώ πέρα που ανήκω και εγώ. Να μας περάσετε μια εικόνα. Από την περιφέρεια εννοώ, έτσι. Να μας περάσετε μια εικόνα. Σήμερα περιμένετε κάποιον. Ναι. Σήμερα περιμένουμε από την περιφέρεια τους μηχανικούς να δουν τι έχουν και γίνει μέχρι και σήμερα. Αυτό, από την Πέμπτη δηλαδή μέχρι σήμερα. Και πιστεύω ότι ολοκληρώνουμε το έργο της περιφέρειας με τα ρέματα, τα τρία αυτά ρέματα. Σήμερα. Άντε να έχουμε και άλλη μισή μέρα, μία μέρα πες έτσι. Δεν πιστεύω να πέτει τόσο πολύ. Επομένως, αν γίνει καμιά στραβή, χτύπα ξύλο, αύριο μεθαύριο δεν θα έχει κάποιος να πει για τα ρέματα του χιλιομοδίου ότι δεν ήταν καθαρισμένα, το η γνωστή καραμέλα που ακούγαμε. Δεν υπάρχει θέμα να πέτει. Σίγουρα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όχι. Μάλιστα. Κύριε Μπίτζιο, ευχόμαστε πάντα να κάνετε, να παίρνετε τέτοιες πρωτοβουλίες και το χιλιομόδι πραγματικά να μην αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα και ούτε να αντιμετωπίζει από εδώ και πέρα. Θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία μαζί σας, να δούμε τι γίνεται και με το Δήμο, τι θα γίνει και με την Περιφέρεια, πότε θα τελειώσει και το έργο, πότε θα είμαστε έτοιμοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.